Γεια σας φίλοι μου και πάλι από μένα, Ηλίας εδώ. Σήμερα όπως βλέπετε μπροστά μας, έχουμε το set 75084 Wiki Gunship. λοιπόν, Wiki Gunship, ένα set που κυκλοφόρησε το 2015 και είναι εμπνευσμένο από την σειρά animation Star Wars Rebels. Πρόκειται για ένα σετ που περιλαμβάνει 570 κομμάτια, 4 φιγούρες, εκ των οποίων οι 3 είναι μοναδικές. Πριν όμως προχωρήσουμε για να δούμε αναλυτικότερα το σετ μας, τι σας έχω εδώ, ναι, σας το χρωστούσα, την κλήρωση για το X-Wing Polybag. Πριν προχωρήσουμε στην κλήρωση, να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλα τα παιδιά για την υποστήριξή τους και για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό, στην κλήρωση και ένα πέρα από το μεγάλο ευχαριστώ και πάρα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στη στήριξη που δείξατε και που δείχνετε στο κανάλι μου. Ας μην χάνουμε όμως άλλο χρόνο, πάμε να κάνουμε την κλήρωσή μας. Γεια σας φίλοι μου και πάλι από μένα και ήρθε η ώρα της μεγάλης κλήρωσης. Εδώ λοιπόν έχουμε το σύνολο των συμμετοχών στην κλήρωση και για πάμε να κάνουμε live την κλήρωση και ξεκινάμε. Πατάμε εδώ την γεννήτρια τυχαίων αριθμών και σταματάμε στο 3 και 3 είναι ο Ντένις Κυριακάκης. Συγχαρητήρια λοιπόν στον Ντένι Κυριακάκη, κέρδισε το Polybag με το X-Wing. Ντένι, συγχαρητήρια, το Polybag αυτό το 3654 με το X-Wing είναι δικό σου. Θα επικοινωνήσω άμεσα μαζί σου για να σου στείλω κατευθείαν στην πόρτα του σπιτιού σου. Να είσαι καλά, ευχαριστώ και πάλι σε όλους για τη στήριξή σας. Ας μην χάνουμε όμως άλλο χρόνο, πάμε να δούμε κατευθείαν τι άλλο το set μας. Και για να ξεκινήσουμε να δούμε το set μας, θα ξεκινήσουμε από τις φιγούρες του set αυτού. Πρώτη φιγούρα λοιπόν για αυτό το set είναι άλλη από τον Kanan Jarrus. Kanan Jarrus είναι μια φιγούρα που την έχουμε δει σε αρκετά set στο πλαίσιο του Star Wars Rebels. Είναι η ίδια ακριβώς φιγούρα με τα υπόλοιπα set που τον έχουμε δει, δεν αλλάζει κάτι. Η αξεσουάρ έχει το lightsaber του και ένα blaster. Στο άλλο χέρι βλέπουμε έχει τη χαρακτηριστική του στολή, γκρι παντελόνι, λαχανή σακάκι με το ένα χέρι να είναι πράσινο, τα αξεσουάρ του εδώ μπροστά, οι άλλες ηθίκες εδώ στο παντελόνι, πίσω εδώ βλέπετε την πλάτη του, τα μαλλιά του που είναι αυτό το χαρακτηριστικό του Kanan Jarrus που είναι η κοτσίδα, η μικρή αλογούρα, η μία έκφρασή του για το πρόσωπο και βέβαια η δεύτερη έκφρασή του που δεν είναι άλλη από αυτήν εδώ την χαμογελαστή έκφραση. Αυτά λοιπόν για τον Kanan Jarrus και πάμε τώρα να δούμε τις υπόλοιπες φιγούρες του σετ που είναι και μοναδικές. Οι δύο φιγούρες είναι ίδιες, πρόκειται για ένα στρατιώτη Wookie. Βλέπετε οι αξεσουάρ έχουν αυτές εδώ τις καραμπίνες, οι οποίες θυμίζουν έτσι μουσκέτα. Και είναι αρκετά καλές υλοποιήσεις σε Wookies. Με printing στα πόδια, ανοιχτό καφέ για όλο το σώμα. Βλέπετε εδώ ωραία σχεδιασμένο το κεφάλι και βέβαια έχουν printing στα χέρια, στο ένα χέρι δηλαδή, που το κάνει και ξεχωρίζουν. Τώρα για όσους δεν γνωρίζουν πώς είναι η κατασκευή των Wookies, να δείξουμε ότι το κεφάλι μαζί με τα μαλλιά από το σώμα βγαίνει όλο μαζί και ξανατοποθετείται έτσι. Αυτή εδώ είναι η πίσω όψη του και πάμε να δούμε και τον. Είπαμε σε αυτή τη φιγούρα που δείξαμε πριν υπάρχει ακόμα μία ολόιδια και η τελευταία φιγούρα για αυτό το set είναι ο Wolfwaro, ένας Wookie χαρακτήρας ο οποίος έχει για αξεσουάρ αυτήν εδώ τη βαλίστρα. Διαφέρει από τους υπόλοιπους γιατί είναι σε χρώμα έτσι σκούρο καφέ, δεν είναι ανοιχτό καφέ. Printing στα πόδια για αυτός, εδώ βλέπετε το πρόσωπό του με τα μαλλιά και αυτός έχει αυτό το ιδιαίτερο printing στο άλλο χέρι, στο δεξί, που τον κάνει να ξεχωρίζει από τις υπόλοιπες φιγούρες των Wookies. Αυτά με τις φιγούρες μας, πάμε τώρα να δούμε το Wookie Gunship αυτό καθεαυτό. Μπροστά μας λοιπόν έχουμε το Wookie Gunship, ένα set του 2015, ένα υποτιμημένο set που όταν κυκλοφόρησε ίσως ακόμα μέχρι και σήμερα δεν του έχει δοθεί ιδέουσα σημασία και πρόκειται κατά την άποψή μου για ένα κρυφό διαμαντάκι. Ένα πάρα πολύ ωραίο set, πρόκειται για ένα Gunship, Wookie έκδοση του Gunship, όχι όπως αυτό που έχουμε συνηθίσει στο κλασικό το Gunship. Παρ' όλα αυτά είναι ένα πάρα πολύ ωραίο set,
Βλέπουμε ότι είναι στα κυριαρχή του εκρού χρώμα με κάποιες γκρι και πράσινες λεπτομέρειες. Είναι ένα set το οποίο έχει πάρα πολλά αυτοκόλλητα. Βλέπετε ότι όλη η μεριά από εδώ είναι αυτοκόλλητα, όλη αυτή η μεριά. Το ίδιο και η άλλη μεριά από εδώ πέρα είναι όλη αυτοκόλλητα. Όπως επίσης αυτοκόλλητα έχει και εδώ πίσω στο πτερίο της ουράς και πάνω εδώ στα φτερά. Βλέπετε όλα αυτά εδώ είναι αυτοκόλλητα. Πάρα πολλά αυτοκόλλητα. Να δούμε από την κάτω μεριά σαν Woogie Gunship ξεχωρίζει, γιατί προσγειώνεται πάνω σε πέδιλα. Δύο εκρού και ένα γκρι μπροστά, τα οποία είναι σταθερά, δεν σηκώνονται κατά την απογείωση, αλλά μένουν στη θέση τους. Και από μπροστά να ξεκινήσουμε, να δούμε ότι έχει δύο διπλά κανόνια, τα οποία πυροβολάνε και κινούνται πάνω σε αυτήν εδώ την άρθρωση, δεξιά και αριστερά, διπλά κανόνια. Έχει αυτό εδώ το κομμάτι που είναι έτσι σαν προφυλακτήρας, μπροστά εδώ για τη μύτη του Gunship. Πάνω εδώ έχει ακόμα ένα διπλό κανόνι, το οποίο δεν περιστρέφεται δεξιά-αριστερά, αλλά πάνω-κάτω. Εδώ να δούμε, έχουμε τα δύο θέσεις. Η μπροστινή είναι για τον πιλότο του Gunship, με το χειριστήριο μπροστά, το οποίο είναι αυτοκόλλητο. Και μπαίνει ο πιλότος. Στη δεύτερη θέση ανοίγει το καπάκι και μπαίνει ακόμα ένας Woogie μέσα, χωράει να μπει. Βλέπετε έχει ένα άλλο χειριστήριο, ο οποίος προφανώς είναι ο πυροβολητής. Αυτό κατεβαίνει προς τα κάτω. Να πούμε ότι τα δύο φτερά που έχει είναι πάνω σε άρθρωση, όταν είναι προσγειωμένο είναι κάτω αυτή τη μορφή και όταν απογειώνεται για μάχη έρχονται κάτω σε αυτήν εδώ τη μορφή. Και οι κάτω αρθρώσεις είναι σταθερές, δεν κουνιούνται εδώ τα φτερά. Αλλά όμως όλα αυτά τα πράσινα που βλέπετε είναι stud shooters, και όταν στρίψουμε δεξιά και αριστερά το πίσω μέρος της τουρμπίνας, εκτοξεύονται τα stud shooters, και από δεξιά και από αριστερά έχει πάλι τον ίδιο τρόπο και εκτοξεύονται. Εντύπωση μας κάνει στο πίσω μέρος η ουρά του Woogie Gunship, η οποία είναι πάνω σε ένα φτερό το οποίο χρησιμοποιείται προφανώς για να στρίβει, θυμίζει παλιότερα ιστιοφόρα και πλοία της θάλασσας. Πάει πάνω κάτω και έχει άλλα δύο μικρά πτερυγιάκια, τα οποία έτσι είναι για να προσαρμόζουν την περιστροφή του Gunship. Εδώ πίσω είναι η ουρά του και βέβαια έχει ένα τελευταίο και πολύ ιδιαίτερο έτσι χαρακτηριστικό. Η πίσω μεριά είναι μια πόρτα η οποία ανοίγει και αποκαλύπτει από μέσα ένα μικρό σπιντεράκι, θα το λέγαμε, με ένα πυροβόλο επάνω, στο οποίο μπορεί να καθίσει ο τρίτος Woogie του πληρώματος και να το χρησιμοποιήσει είτε εν πτήση αν ανοίξει για να πυροβολήσει προς τα πίσω, είτε όταν προσγειωθεί να κατέβει και να βοηθήσει τα στρατεύματα στο έδαφος. Βλέπετε έχει δύο ράγες στις οποίες κουμπώνει μέσα το σπιντεράκι αυτό και δεν υπάρχει κίνδυνο να φύγει δεξιά και αριστερά. Τώρα στα πλάγια αυτά εδώ τα κομμάτια και από τη μια και από την άλλη μεριά ανοίγουν και όπως βλέπετε ο χώρος είναι πολύ μεγάλος και περιέχει αυτό εδώ το σεντούκι, το οποίο βέβαια αν το ανοίξουμε θα δούμε ότι μέσα έχει πυρομαχικά stud shooters για τα δύο τα πυροβόλα, τα μεγάλα που έχει δεξιά και αριστερά. Αυτό ήταν λοιπόν το 75-84 Woogie Gunship, όπως είπα και στην αρχή ένα υποτιμημένο set, το οποίο έχει πάρα πολύ καλή playability. Είναι ένα set που δεν έχει ξανά κυκλοφορήσει, όπως άλλα που έχουν κυκλοφορήσει ξανά και ξανά. Αρκετά μεγάλο σε μέγεθος, στιβαρό, με πολλά χαρακτηριστικά. Από φιγούρες οι Woogies είναι αρκετά καλοί, ταιριάζουν. Ο Kanan, εντάξει, είναι συνηθισμένος, τον έχουμε δει και σε άλλα set, δεν προσφέρει κάτι επιπλέον στο set αυτό. Αλλά όμως είναι ένα
πάρα πολύ καλό σκάφος για το στρατό του Wookiees και είναι ένα ιδιαίτερο gunship. Εμένα ας πούμε μου αρέσει πάρα πολύ. Αν σας αρέσει και εσάς, καλό θα ήταν να το βάλετε στη συλλογή σας και να το αποκτήσετε και εσείς. Πρόκειται για ένα αρκετά ωραίο set, το οποίο όπως είπα και πάλι, θα το πω ακόμα μια φορά, δεν του δόθηκε ιδέουσα προσοχή, ιδέουσα σημασία. Ίσως γιατί τότε είχαν κυκλοφορήσει άλλα έτσι πιο ωραία set, δεν ξέρω γιατί, αλλά είναι ένα set το οποίο είναι αρκετά ωραίο και μπορείτε να το βρείτε και σε μια έτσι σχετικά καλή τιμή. Αυτά από μένα, αυτό ήταν το Wookiee Gunship 75084, μέχρι την επόμενη φορά, να είστε όλοι καλά, γεια σας.